Τα παιχνίδια δίνουν ρυθμό στους ποδοσφαιριστές, αλλά και τα συνεχόμενα παιχνίδια φέρνουν και μεγάλη καταπώνηση. Ήταν η κούραση σήμερα ο μεγαλύτερος αντίπαλος. Não, para mim, minha pessoa, eu gosto de jogar todo jogo porque eu me sinto meu corpo bem. É óbvio que tenho cansaço, mas isso depende muito da pessoa. Então, para mim, eu gosto de estar atuando porque eu sinto meu corpo bem. Νομίζω ότι αυτό εξαρτάται από τον κάθε ποδοσφαιριστή και το πώς νιώθει ότι είναι αυτό. Εγώ από την δικιά μου την πλευρά, αν με ρωτάτε, εμένα μου αρέσει όλο αυτό. Μου αρέσει να αγωνίζομαι σε κάθε αγώνα. Νιώθω πάρα πολύ καλά το κορμί μου όταν αγωνίζομαι σε συνεχόμενα παιχνίδια και είναι σίγουρο ότι κάτι τέτοιο με βοηθάει. Σίγουρα υπάρχει κάποια κόπωση, ωστόσο για μένα νομίζω ότι είναι επαρκής ο χρόνος για να μπορώ να κάνω την αποκατάστασή μου και να είμαι έτοιμος για τον επόμενο αγώνα. Είναι αυτά λοιπόν τα συνεχόμενα παιχνίδια που τον έχουν βοηθήσει να παρουσιάζει αυτή την πολύ καλή εικόνα στο τελευταίο διάστημα. Eu me sinto bem jogando todos os jogos. Óbvio que tenho cansaço que não sou de ferro, mas atuando assim todos os jogos. Eu sinto meu corpo bem, então espero continuar ajudando a equipe do jeito que eu venho jogando, cada dia melhorar. Νομίζω πως ναι. Νομίζω ότι όλα αυτά τα συνεχόμενα παιχνίδια εμένα προσωπικά με έχουν βοηθήσει, με έχουν κάνει καλύτερος ποδοσφαιριστή. Έχω βελτιωθεί όσον αφορά τον αγωνιστικό μου ρυθμό, μιας και ήμουν αρκετό καιρό χωρίς παιχνίδια. Οπότε, ναι, μεν από τη μία υπάρχει μια κούραση, μιας και σε κάθε περίπτωση και εγώ δεν είμαι άτρωτος, αλλά καταφέρνω και φέρνω το κορμί μου έτσι ώστε να μπορώ να αγωνίζομαι στα συνεχόμενα παιχνίδια. Κάτι το οποίο θέλω πάρα πολύ για να μπορέσω να βοηθήσω την ομάδα να πετύχει τους στόχους που έχει μπροστά της. Το γεγονός ότι μετά την αλλαγή του συστήματος η ομάδα έχει τρία σερή παιχνίδια χωρίς να δεχτεί γκολ τους δίνει μεγαλύτερη σιγουριά αγωνιστικά. Ah, eu acho que sim, eu acho que você não tomando gol, então você tem chance de fazer o gol. Eu acho que pô, ali atrás todos estão muito bem. Então é continuar nessa pegada e fazer mais gol. Quando tiver oportunidade, tem que fazer gol porque atrás está bem seguro. Σίγουρα σημαίνει κάτι τέτοιο. Σίγουρα στα τελευταία παιχνίδια νιώθουμε ακόμα μεγαλύτερη σιγουριά και ασφάλεια. Στα μετώπιση είναι κάτι το οποίο μας δίνει την σιγουριά ότι μπορούμε να επιτεθούμε έτσι ώστε να πετύχουμε γκολ. Δυστυχώς σήμερα δεν καταφέραμε να το κάνουμε αυτό. Ωστόσο θα πρέπει να χτίσουμε πάνω σε αυτό, διότι η ομάδα δείχνει πάρα πολύ καλά στο αμυντικό της κομμάτι για να μπορέσουμε να πετύχουμε και γκολ στις ευκαιρίες οι οποίες μας δίνονται. Μπροστά μας λοιπόν την Πέμπτη υπάρχει ο δεύτερος ημιτελικός κυπέλλου κόντρα στην ΑΕΚ. 1-0 το αποτέλεσμα του πρώτου αγώνα. Τι είναι αυτό που πρέπει να κάνει η ομάδα έτσι ώστε να πάρει την πρόκριση στον τελικό? O que a gente vem fazendo, jogando, buscando resultado, mas com tranquilidade, que a gente tem 1-0 na frente, então a gente não pode ser muito afobado, mas jogar. Νομίζω ότι θα πρέπει να μπούμε μέσα στον αγωνιστικό χώρο και να κάνουμε το παιχνίδι μας τίποτα παραπάνω, τίποτα παρακάτω. Η παρακαταθήκη του πρώτου παιχνιδιού και το αποτέλεσμα είναι σίγουρα κάτι θετικό, κάτι το οποίο μας δίνει ακόμα μεγαλύτερη ηρεμία και σιγουριά. Ωστόσο, δεν νομίζω ότι αυτό θα πρέπει σε καμία περίπτωση να μας παγιδέψει. Θα πρέπει να μπούμε μέσα στο παιχνίδι, να κάνουμε τον αγώνα μας και αν το κάνουμε αυτό, είμαι σίγουρος ότι θα περάσουμε στο τελικό.